Πάμε στον γιατρό, τον κύριο Κυριάκο Παρασκευά, εξειδικευμένος χειρουργός εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα όλα αυτά πόσα χρόνια σας πήρε για να τα μάθετε? Χειρουργός εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης. Πολλές δεκαετίες. Πόσα? Δεν είναι πάρα πολλές δεκαετίες, είναι σχεδόν μια δεκαετία. Α, σχεδόν μια δεκαετία. Μπράβο σας. Τώρα, αυτή είναι βροχειρουργική επέμβαση 5 διαστάσεων. Τι είναι? Ονομάζεται 5 διαστάσεων γιατί είναι μια χειρουργική προσπέλαση η οποία συνδυάζει ανοιχτή χειρουργική, χειρουργική με μικροσκόπιο, χειρουργική με θωρακοσκόπιο, λαπαροσκόπιο και εντοσκόπιο. Δηλαδή σχεδόν χρησιμοποιείται όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα χειρουργείο. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το καθιστά εξαιρετικά τεχνικά δύσκολο, γιατί ο χειρουργός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος σε όλες αυτές τις τεχνικές. Μάλιστα. Τι διαφορετικό δηλαδή έχει αυτή η νευροχειρουργική επέμβαση από όλες τις υπόλοιπες που ξέραμε μέχρι τώρα, γιατρέ? Ας εξηγήσω. Ναι. Κλασικά η σπονδυλική στήλη προσπελάβνεται από πίσω. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε τη δυνατότητα να ανοίγουμε τη θωρακική κοιλότητα, δηλαδή από μπροστά, παρακτοποιώντας την αορτή και τον πνεύμονα και κατασκευάζοντας όλη την ανατομία, και να αντιμετωπίσουμε τη βλάβη βλέποντας την από μπροστά. Δηλαδή έχοντας έναν 360, 360 μοίρες προσπέλαση προς τη βλάβη, το οποίο είναι πιο ασφαλές για τον ασθενή. Είναι πολύ πιο δύσκολο το χειρουργείο για τον χειρουργό, αλλά είναι πιο ασφαλές για τον ασθενή και με πολύ πιο εύκολη αποκατάσταση. Άρα έχετε καλύτερη πρόσβαση από τον θώρακα παρά από πίσω από τη σπονδυλική στήλη. Ναι, σε αυτές τις συγκεκριμένες βλάβες. Και επίσης, επειδή το χειρουργείο διενεργείται με μακριά εργαλεία ενδοσκοπικά, λαπαροσκοπικά, θωρακοσκοπικά και μετά με μικροχειρουργικά εργαλεία, την ώρα που μπαίνει το μικροσκόπιο, αυτός ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, εκ των οποίων πολλά εργαλεία είναι και κατασκευασμένα από διαμάντι, το οποίο δεν παράγει θερμότητα για να καταστρέφει τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς, ναι, μας επιτρέπει να θεραπεύουν αυτές τις βλάβες με μεγάλη επιτυχία. Όταν λέτε οι βλάβες αυτές, δηλαδή πότε προχωράτε σε μια τέτοια επέμβαση, σε ποιες βλάβες δηλαδή είναι απαραίτητη μια τέτοια επέμβαση, γιατρέ? Θα σας πω τις τρεις πιο συχνότερες ενδείξεις. Ναι. Σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης στην περιοχή της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, σε όγκους που εξορμώνται σε αυτήν την περιοχή και μετατραυματικά μετά από διαλυμένα οστεόφυτα ή μεσοσπονδυλίους δίσκους, τα οποία πιέζουν το θωρακικό νότιο μυελόν και προκαλούν παράλυση και χρόνιο πόνο. Μάλιστα. Τώρα, δηλαδή, επειδή εντάξει, όλα αυτά για εσάς είναι απλά, για μας ακούγονται περίπλοκα και προκαλούν και φόβο, πρέπει ο κόσμος δηλαδή να τολμά να δέχεται να υποβάλλεται σε επεμβάσεις, ή υπάρχουν άλλες μέθοδοι να εξαντλούνται όλα τα υπόλοιπα και μια χειρουργική επέμβαση για εσάς τους γιατρούς είναι η τελευταία επιλογή, γιατρέ? Θα σας απαντήσω. Ναι. Η σύγχρονη μοντέρνα νευροχειρουργική, επειδή διενεργείται με μεγάλη τελειότητα και μετά από εξειδίκευση χρόνων, θεωρώ ότι η χειρουργική αντιμετώπιση των χρονιών παθήσεων έχει πολύ ξεκάθαρα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τη μη χειρουργική αντιμετώπιση. Επίσης να αναφέρω ότι όταν συντηράς μια βλάβη, όπως έναν όγκο στην περιοχή, καλοήθιν όγκο, τον οποίο δεν χειρουργάς γιατί φοβάσαι ότι θα πάθεις κάποια ζημιά, ή μια άλλη βλάβη η οποία σου προκαλεί χρόνιο πόνο, το να συντηράς αυτήν τη βλάβη και να μην τη θεραπεύεις με χειρουργική αποκατάσταση, με χειρουργική αντιμετώπιση, γίνεται και πιο ανθεκτική αυτή η βλάβη μετά, όταν αποφασίσεις να τη χειρουργήσεις. Άρα ναι, απαντώντας στην ερώτηση σας, θεωρώ ξεκάθαρα ότι η σύγχρονη εξειδικευμένη νευροχειρουργική και εξειδικευμένη χειρουργική σπονδυλική στήλη υπερτερεί ξεκάθαρα των παλαιότερων συντηρητικών αντιμετωπίσεων. Η αποκατάσταση, γιατρέ, είναι πιο εύκολη, μου είπατε, με αυτή τη μέθοδο? Βέβαια, γιατί γίνεται μέσα από μικρές τομές και δεν είναι σε συνάρτηση η δυσκολία του χειρουργείου με την αποκατάσταση του ασθενούς. Δηλαδή, το χειρουργείο είναι δύσκολο για τον χειρουργό, και επειδή είναι δύσκολο για τον χειρουργό, είναι πολύ εύκολο μετά για την αποκατάσταση του ασθενούς. Μάλιστα. Πόσα χρόνια είστε στην Κύπρο? Τώρα επέστρεψα τον, νομίζω, 28 του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Πού ήσασταν προηγουμένως, αν επιτρέπετε, σε ποια χώρα? Θεσσαλονίκη και Οξφόρδη.
Μάλιστα. Έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε από εκείνο το επίπεδο ιατρικής στο εξωτερικό ή πλέον και εμείς εδώ στην Κύπρο. Με όλους εσάς τους επιστήμονες που μεταφέρετε όλα αυτά που μάθατε εδώ στην Κύπρο, είμαστε στο ίδιο επίπεδο? Θα σας απαντήσω, διότι και εγώ έψαχνα αυτές τις απαντήσεις χρόνια και γι' αυτό πήγα στην Οξφόρδη και έκανα και ένα rotation στην Αμερική. Πραγματικότητα είναι η εξής. Ναι. Θα μπορούσα να σας προσανατολίσω και να σας πω ότι ναι, κάνω αυτά δύσκολα χειρουργία γιατί πήγα στο εξωτερικό. Όχι, πραγματικότητα έγκυται στον ίδιο τον άνθρωπο, στη δεξιοτεχνία του και στις φιλοδοξίες του. Μπορείς να κάνεις εξαιρετικά δύσκολα χειρουργία και σε πολύ υποβαθμισμένες χώρες, για παράδειγμα και στη Λατινική Αμερική και στο Βιετνάμ, αλλά δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει κάτι, π.χ. Δεν έχει σχέση η χώρα με την ποιότητα του χειρουργού. Σχέση έχει ο ίδιος ο χειρουργός και το τι μπορεί να προσφέρει στον ασθενή του που εκπαιδεύτηκε και προφανώς το νοσοκομείο σου να σου προσφέρει των υλικοτεχνικών εξοπλισμών. Νομίζω είναι προφανέστατο ότι στο American Medical Center έχουμε... Μάλιστα. Είναι σημαντικό το ότι επιστρέφετε στην Κύπρο. Μάλιστα. Είναι σημαντικό το ότι είστε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παρασκευά, γιατρέ, που μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.